είστε, παιδιά, τι κάνετε. Ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και θα δούμε σε βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για κάτι πιο σοβαρό, οπότε ελπίζω να είστε και εσείς στο mood. Αν δεν είστε, σας δίνω λίγο δευτερόλεπτο για να μπείτε. Okay. Έχουν περάσει πλέον χρόνια που δεν θεωρούμε ως κοινωνία τόσο πολύ το ξύλο ως μέθοδος διαπαιδαγώγησης, αλλά όπως βλέπουμε συχνά πυκνά στις ειδήσεις, αυτό είναι κάτι που συνεχίζει να συμβαίνει ακόμα και σήμερα δυστυχώς. Και πιστεύω πως πίσω από κλειστές πόρτες πάρα πολλοί γονείς χτυπούν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα αυτό να κανονικοποιείται. Ας μην το χτυπηματάκι στο χέρι, στον ποπό κτλ. Ναι, ακόμα και αυτό είναι λάθος. Και ναι, τύπος μπορεί κάποιοι να μου πούν υπερβολικοί. Πιστεύω ότι κάποιος θα πει και εμένα με χτυπούσαν μικρή, αλλά δεν έπαθε κάτι. Έπαθες κάτι μόλις κανονικοποίησες τη βία. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό, λάθος. Και σου έχει αφήσει εσωτερικά τραύματα για να αρχίσεις να θεωρείς τη βία ως κάτι φυσιολογικό, ως κάτι όχι τόσο σοβαρό, ως κάτι που μπορεί να γίνεται. Γιατί στο κάτω-κάτω οι γονείς σου το έκαναν από ένδειξη αγάπης. Ξέρεις πως αυτό, ακόμα και δεν το παρατηρείς στην καθημερινή σου ζωή, σε έχει ψηλοτραυματίσει. Ενδέχεται να δέχεσαι ψυχολογική κακοποίηση καθημερινά και να μην το αντιλαμβάνεσαι ή να θεωρείς ότι είναι αυτό το σωστό. Ενδέχεται να σε έχει επηρεάσει τον τρόπο που φέρεσαι και να μην το αντιλαμβάνεσαι. Οπότε κάτσε λίγο και σκέψου, τι κάνεις, πώς αντιλαμβάνεσαι τη βία, πώς την αντιμετωπίζεις, έχεις εκρήξεις βίας, αλλά μπορεί να έχει φυσικά και τα αντίθετα αποτελέσματα, να σε τρομάζει βία, να μην την αντέχεις καθόλου, να μην μπορείς να περασπιστείς τον εαυτό σου κάθε φορά που δέχεσαι βία, είτε λεκτική είτε σωματική, να μένεις παγωτό. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, αναγκαστικά αποδέχεις ότι δυστυχώς είχες αυτή τη ζωή. Πρέπει να προχωρήσεις όμως, προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις και φροντίζεις εσύ ο ίδιος να μην το κάνεις αυτό στα μελλοντικά σου παιδιά, στους γύρους σου, στα ξαδέρφια σου, σε οποιοδήποτε παιδί. Γιατί ο χαρακτήρας του παιδιού είναι πολύ εύπλαστος. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και να το φωνάξεις επειδή έχεις το χυμό κάτω και αυτό να τον επηρεάσει. Είναι πολύ δύσκολο το να είσαι γονιός. Είναι πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτό που νομίζουν κάποιοι το να είσαι γονιός. Γιατί μια πρόταση που θα ακούσει στην παιδική του ηλικία ενδέχεται να τον αλλάξει για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Και θα πει κάποιος, πού ξέρεις εσύ τώρα αυτά τα πράγματα και τα παιδιά. Έχεις κάνει παιδιά, όχι, εγώ έχω κάνει παιδιά κτλ. Ναι, αλλά έχω διαβάσει λογικά περισσότερα από εσένα για να έρχεσαι να μου λες ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά εννοείται ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει την άποψή του. Γενικά είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι οι γονείς έπρεπε να εκπαιδεύονται για να γίνουν γονείς. Όσο αστείο και να φαίνεται σε κάποιους που μπορεί να έχουν πιο παραδοσιακές αντιλήψεις, αλλά όχι, δεν είναι τόσο εύκολο να είσαι γονιός. Πρέπει να ξέρεις πώς θα φερθείς, πρέπει να ξέρεις ότι δεν κάνει και να φωνάζεις το παιδί σου, γιατί αυτό θα τον κουμπλάρει μελλοντικά σε διάφορες καταστάσεις. Πρέπει να φέρεσαι όσο πιο ήρεμα γίνεται σωστά και να μαθαίνεις σωστά πράγματα στο παιδί σου, ώστε να γίνει ένας σπουδαίος ενήλικας κάποια μέρα. Τώρα εννοείται πως θα υπάρξουν πολλές εκρήξεις θυμού. Τώρα εργάζομαι στον Τάι, εννοείται πως έχω πάρα πολλές εκρήξεις θυμού. Κάποιες φορές με πράγματα που γίνονται. Η λύση είναι απλά να φεύγεις εκείνη τη στιγμή. Όταν νιώθεις ότι νευριάζεις και θέλεις να φωνάξεις σε κάποιον ή να εκτονωθείς, απλά φύγε από το δωμάτιο. Δεν φταίει σε τίποτα το παιδί να έχει μελλοντικά τραύματα επειδή εσένα σου κάπνισε, ας πούμε, και δεν μπορούσε να συγκρατηθείς. Απλά φύγε το δωμάτιο, πήγαινε κάπου, ηρέμησε, πιάσε ένα ποτήρι νερό και μετά επέστρεψε. Γενικά η βία δεν είναι κάτι σωστό, επιτρεπτό, δεν είναι τρόπος έκφρασης, τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, τρόπος αντιμετώπισης του εχθρού. Αυτά από μένα για σήμερα. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου, ελπίζω να σας βοήθησα να δείτε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο σκέψης. Αυτά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.